Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε και η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη και έτσι θέλω να πω και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές, σε πολλές εκπομπές έτσι που έχω πάει, όμως τώρα θα το πω από τη δική μου εκπομπή, εδώ στην όμορφη μέρα στο Plus. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με βοήθησε στα αρχικά μου βήματα στο χώρο της υποκριτικής. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί μου έδωσε πάρα πολλά. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερο άνθρωπο στο πλάι μου για να ακολουθήσω την πορεία που ακολούθησα. Κώστας Δημητρίου βεβαίως, αγαπημένος ηθοποιός σε όλους μας, στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και ό,τι έχω πει, το εννοώ πραγματικά, στο έχω πει πολλές φορές, το έχω πει πολλές φορές, αλλά ήθελα πολύ να το πω και σήμερα και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εγώ δεν θα ξεχάσω ότι έπρεπε να πάρω άδεια από τη μάμα σου για να το χρησιμοποιήσω την πρώτη φορά. Γιατί ακόμα είσαι μικρούλα. Είμαι πολύ μικρούλα, ναι. Θυμάσαι, Κώστα μου, αυτές τις εποχές. Τι ωραίες εποχές ήταν. Ωραίες, αθώες, ξένιαστες εποχές, χωρίς πίσω χτυπήματα, χωρίς τίποτα. Περάσαμε υπήρχαν και τα αυτά, αλλά όχι όπως είναι σήμερα. Σήμερα όχι, είναι ήταν ζούγκλα. Πολύ ωραίες εποχές και περάσαμε πολύ όμορφα, ωραίες συνεργασίες. Τι απολογισμό κάνεις εσύ μετά από τόσα χρόνια, 50 χρόνια πορεία στο θέατρο και στην τηλεόραση? Απολογισμό με την έννοια ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είμαι πολύ έτσι... ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει γιατί μου άρεσε να το κάνω. Και είναι αυτό που με κράτησε και με κρατάει, ας πούμε, ζωντανό, ακόμη ζωντανό, με την σωστή έννοια, όχι ζωντανό επειδή ζω, αλλά να έχω την ίδια ενέργεια που είχα και πριν 20 και 30 χρόνια. Γιατί αυτό που κάνω, το επιλέγω να το κάνω γιατί μ' αρέσει και το απολαμβάνω όταν το κάνω, όχι για ποτέ δεν ήταν τα λεφτά. Φυσικά πρέπει να πληρώνεσαι για να ζεις, αλλά το κυριότερο είναι ότι ο άνθρωπος μένει ζωντανός, κυριολεκτικά ζωντανός, όταν αυτό που κάνει το απολαμβάνει. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος, ακούραστος, δηλαδή ασταμάτητος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχεις μια ενέργεια απίστευτη, δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου και που συνεργάζονται μαζί σου το εισπράττουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πάντα θετικός, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με μια πολύ ωραία κουβέντα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να είσαι τέτοιος άνθρωπος και να δημιουργείς συνεχώς? Κοίταξε, ίσως επειδή είμαι παρθένος. όχι, κοίταξε να δεις, πέρα από τα αστεία. Έτσι μεγάλωσα, δηλαδή από μικρός ήμουνα, γεννήθηκα δραστήριος, δηλαδή υπερκινητικός ίσως. Από μικρός θυμάμαι ήμουνα σε όλα μέσα, και στο κατηχητικό και στα κυκλάμινα και αργότερα στους προσκόπους, διοργάνωνα φιλόπτερες, πώς το λένε, συγκεντρώσεις για να μαζεύω για το φτωχό, για τους φτωχούς, πρόσκοπος αργότερα, αρχηγός προσκόπων, παράλληλα με το σχολείο, έπαιζα ποδόσφαιρο, ήμουν τερματοφύλακας, έπαιζα τέννις. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια συνέχισε μέχρι που τέλειωσα. Όταν τέλειωσα η ιστορία μου που πήγα να σπουδάσω γιατρός και μετά τα εγκατέλειψα από μόνος μου για να σπουδάσω θέατρο και ούτω καθεξής, έφυγα για την Αγγλία. Στην Αγγλία έπρεπε να κερδίσω τα προσωζήν, γιατί είπα του πατέρα μου να σταματήσει να μου στέλνει λεφτά για να κάνω αυτό που ήθελα. Ήρθα στην Κύπρο με τον παραγωγό, τότε που με κάλεσε ο παραγωγός ο Γιώργος ο Φιλής, για να κάνουμε την ταινία. Καθόμαστε μέχρι ώρα 6 το πρωί και δουλεύαμε και κοιμόμαστε λίγες ώρες και στις 12 το μεσημέρι ξανασυναντιόμαστε για να δουλέψουμε πάλι μέχρι τις 4-5 το πρωί. Λοιπόν, έτσι ξαφνικά μπήκε μέσα στο DNA μου αυτό το η ακατάπαυστη εργασία και τέτοια. Αλλά πάντα ξεκαθαρίζω ότι το έκανα επειδή μου άρεσε. Δεν ήταν αμάν, θα πάω στη δουλειά του. Ποτέ δεν έχεις νιώσει αυτό το πράγμα, ποτέ δεν το έχεις σκεφτεί, ναι, ποτέ δεν το έχεις μόλις πει. Μόλις το νιώθω, φεύγω. Α, ναι. Σε οποιαδήποτε δουλειά το νιώσω, λέω παιδιά, συγγνώμη, κουράστηκα. Και για να μην σας αρχίσω να σας μουρμουρώ και να σας με λέτε μουρμουρώ ή διότι. Γιατί πολλές φορές στη δουλειά μας, θα το ξέρεις κι εσύ, Γιώτα μου, εάν καταφέρεις και δουλεύεις με ανθρώπους που είναι στο ίδιο επίπεδο, όχι εξυπνάδας, αλλά σε αυτό το... Χημίας εγώ το λέω περισσότερο, χημίας. Ναι, σε αυτή τη χημεία και το να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Να σου ρίχνει πάσα και να την παίρνεις και να βάζεις γκολ. Να του ρίχνεις εσύ πάσα, να σου στέλνει καλύτερη πάσα πίσω, πάλι να βάζεις γκολ. Άμα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τότε αρχίζεις να κουράζεσαι.
Δηλαδή εσύ να λες άσπρο και ο άλλος να λέει μαύρο. Δεν μου έχει συμβεί πολλές φορές, αλλά όποτε μου συνέβη σε τέτοιες συνεργασίες, βρίσκω τρόπο και φεύγω. Την κάνεις κανονικότητα. Την κάνω κανονικά. Εμείς όταν συνεργαστήκαμε, γιατί συνεργαστήκαμε σε πάρα πολλά. Πάρα πολλά, ναι. Και ειδικά στο παραπέντε, ναι. Περάσαμε πολύ πολύ όμορφα. Θυμάσαι τι εποχές, η Πόπη ήμουν εγώ, θυμάσαι και ο Babyface. Ναι. Τι ωραία που ήταν αυτές οι εποχές. Αλλά νομίζω είχαμε αυτή τη χημεία. Πάρα πολύ. Ταιριάζαμε. Όχι μόνο τη χημεία, αλλά ταυτόχρονα και την συνεννόηση, ξέρεις. Ναι, πάρα πολύ. Θα το κάνω έτσι και θα μου κάνεις έτσι αυτά και λοιπά. Και με αυτόν τον τρόπο έβγαιναν οι σκηνές, έβγαινε το χιούμορ. Και ακολουθούσα βεβαίως πάρα πολύ και τις οδηγίες σου και τις συμβουλές σου, που ήταν πάρα πολύ σωστές. Ναι, μα ξέρεις ότι ο Σοφοκλής, ο Κασκαούνιας, μέχρι τώρα ο άνθρωπος, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, λέει, ο Κώστας με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα. Σίγουρα, όπως και εμάς όταν είμαστε νεότεροι, είχαμε τα εντάλματα μας, είχαμε τους δασκάλους μας. Εμένα με βοήθησε και ο Νίκος ο Παντελίδης, ο Μακαρίδης, ο Ανδρέας ο Μούστρας, ο Μάνος ο Κατράκης από την Ελλάδα κλπ. Mm-hmm. Σπουδαίοι άνθρωποι. Κοιτάζαμε προς αυτούς και τους προσπαθούσαμε ή να τους αντιγράψουμε ή να κλέψουμε λίγο από το ταλέντο τους. Εάν δεν είσαι δεχτικός και αν δεν δέχεσαι, δεν θα γίνεις ποτέ καλός. Δεν θα προχωρήσεις ποτέ στη ζωή. Αν πιστεύεις τόσο απόλυτα στον εαυτό σου ότι είσαι εσύ, είσαι και κανένας άλλος, τα χρόνια σου είναι λίγα σε αυτό το χώρο. Κώστα μου, σου έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Θέλεις να πάμε να το δούμε? Αφού το ετοιμάσετε με το... Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Κώστα Δημητρίου, τον αγαπημένο μας ηθοποιό. Πάμε. Συγγνώμη, δηλαδή, χτες έδωκες μου 5 λίρες, αλλά δεν μπορούσα να σου δεσφερώ. Πε μου, διάς μου άλλο 5, να σου χρωστώ 10. Καλό κουμπάρι, δεν πρέπει να σκεφτείς. Είναι από τους ηθοποιούς που στο πέρασμα του χρόνου κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του θεατρόφιλου κοινού αλλά και των τηλεθεατών μέσα από τους εκάστοτε ρόλους του. Η πορεία του στο σανίδι, στην τηλεόραση αλλά και στον κινηματογράφο αναμφισβήτητη. Ο λόγος για τον δικό μας μεγάλο ηθοποιό, Κώστα Δημητρίου. Το φως του ηθοποιού για τον ίδιο είναι μεγάλο, λαμπερό, διαχρονικό και εκφραστικό. Το έχει πλέριο μέσα στην γεμάτη τέχνη μορφή του και στην δύναμη της υποκριτικής του δυνότητας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο, ενώ τελειώνοντας το σχολείο έφυγε για σπουδές ιατρικής στην Αθήνα. Στην πορεία έκανε όμως την επανάστασή του, τα παράτησε όλα και ακολούθησε σπουδές υποκριτικής, ενώ ειδικεύθηκε στις σπουδές θεάτρου και τηλεόρασης στην Αγγλία. Κάτι το οποίο δεν μετάνιωσε ποτέ παρόλους τους ενδιασμούς του πατέρα του, αφού όπως δηλώνει και ο ίδιος, αυτή η δουλειά τον αναζωογονεί και φέρνει σε λειτουργία συνεχώς όλες του τις αισθήσεις. Όταν είσαι πάνω στη σκηνή, το μυαλό σου δουλεύει συνεχώς, η μνήμη το ίδιο και οι κινήσεις σου γυμνάζουν κάθε κύτταρο του κορμιού σου. Τι να πει κανείς για την ογκώδη πορεία του στο χώρο της υποκριτικής, με ένα τεράστιο βιογραφικό, σπουδαίες συμμετοχές σε πρώτους ρόλους, μα πάνω απ' όλα πολύ αγαπητός σε κάθε άκρη της Κύπρου μας. Όχι μόνο για την υπέροχη τέχνη του, αλλά και για την ανθρωπιά την οποία κουβαλάει μέσα του. Έχει ζήσει την μαυρόασπρη τηλεόραση, την χρυσή εποχή, αλλά και την τόση των τηλεοπτικών παραγωγών. Εργάστηκε στο BBC, είναι από τους πρώτους δημιουργούς του κυπριακού κινηματογράφου, έκανε ταινίες που άφησαν εποχή και έχει βραβευτεί πολλές φορές για το έργο του. Περισσότερο από 50 χρόνια σε αυτή τη δουλειά δεν έχει χορτάσει ποτέ το χειροκρότημα του κόσμου. Κάθε φορά συγκινείται το ίδιο. Νιώθει ότι ακόμα μπορεί και ότι ακόμη είναι ζωντανός. Όπως ο ίδιος λέει, μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, αλλά δεν έχει σταματήσει στιγμή να χαίρεται τη ζωή, ενώ εξακολουθεί να είναι υπερκινητικός, απρόβλεπτος, σαρκαστικός, πηγαίος, ακμεότατος. Από την άλλη, υπερβολικά σχολαστικός και τελειομανής, παραμένει όμως ένα μικρό παιδί με μεγάλη καρδιά. Το σίγουρο είναι πως κατάφερε να κάνει το δικό του άστρο να λάμψει και αυτή η λάμψη δεν θα σβήσει όσα χρόνια και αν περάσουν. Λάμπει σαν πραγματικός θησαυρός για το κυπριακό θέατρο. Δουλεύω σκληρά, δάσκαλε. Είναι και δουλεύω έτσι σκληρά για να τα μοιράζω τους χορκάνους. Δεν είπα έτσι πράγμα, Χατζιόρκη. Τον αγοράσεις, κάνα και φκάνει μπαμπούτσια το μωρό κίνα που φορούσε. Γλώσσα, συμπατούχα με τα καημένα. Δεν και κρατώ σου κατσία. Και μάλιστα να είσαι ότι σου κρατώ κατσία, πριν να αφήσεις πλαμέ, εγώ θα σε πλουμίσω. Είναι πολύ όμορφες στιγμές από τις χρυσές εποχές, έτσι, της τηλεόρασης και του θεάτρου. Καλές εποχές, ωραίες εποχές, όπου ας πούμε και οι αμοιβές ήταν ανάλογες με τη δουλειά που έκανες, τα ωράρια πιο ανθρώπινα,
η ζωή πιο φτηνή, ειλικρινά δηλαδή, δυσκολεύομαι να πιστέψω τι εποχές ζούμε αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς έχεις διαχειριστεί τη δημοσιότητά σου τόσα χρόνια και πώς τη διαχειρίζεσαι μέχρι σήμερα? Φυσιολογικά δηλαδή. Θυμάσαι παλιά, μέχρι μαζί κάναμε εξώφυλλα. Θυμάμαι, θυμάμαι. Κάναμε πάρα πολύ. Αλλά τώρα πρόσφατα, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, όπως είναι τα πράγματα, δεν ασχολούμαι πάρα πολύ ή δεν ασχολούνται μαζί μου πάρα πολύ, ίσως λόγω ηλικίας πλέον. Τους ενδιαφέρουν νεότεροι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι. Απλώς διαχειρίζομαι τη δημοσιότητα, όπως ρωτάς, διότι είμαι αναγνωρίσιμος. Βέβαια, πάρα πολύ αναγνωρίσιμος. Μιλάω με τους ανθρώπους, δηλαδή. Χαιρετώ τον κόσμο, όταν με χαιρετάει, στέκομαι λίγο μαζί τους να απαντήσω σε ερωτήσεις τους, αυτά και τέτοια, όσοι θέλουν να μιλήσω. Δηλαδή πάντα το έκανα αυτό, δεν άρχισα να το κάνω τώρα. Και έτσι είναι όλα καλά, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να με ενοχλεί, γιατί δεν κάνω και τίποτε που, ας πούμε, είναι φορές παλιά που ήθελες να έχεις τη δική σου, ας πούμε, τον δικό σου χώρο να κάτσεις, να πας κάπου να φας, να πιείς και λοιπά και να μην σε κοιτάς. Δεν μπορούσες έτσι να έχεις την προσωπική σου ζωή, την προσωπική ζωή. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλούσε και τότε. Πόσο μάλλον σήμερα που, ας πούμε, δεν έχω και τίποτα να κρύψω, ας πούμε. Όχι, ο κόσμος υπήρξε πάρα πολύ καλός μαζί μου, δηλαδή, με την έννοια ότι μου δείχνει πάντα την αγάπη του. Αλλά και εγώ ανταποκρίνομαι, δηλαδή, ποτέ δεν υπήρξα σνόπ. Mm-hmm. Το ξέρω, εγώ το ξέρω, πολύ καλά. Να πω ότι εγώ είμαι ο Κώστας ο Δημητρίου και δεν έχω καιρό να σε λέω ή να σου μιλήσω, τέτοια. Δίνεις πολύ αγάπη στον κόσμο. Ναι, γιατί μισώ τους δήθεν, δηλαδή δεν μπορώ. Μη μου κάνεις το δήθεν ότι είσαι κάποιος κλπ. Θα αντιδράσω, δηλαδή. Οι γυναίκες πώς είναι μαζί σου, γιατί ξέρουμε ότι αγαπάς πολύ τις γυναίκες. Παρόλο που είσαι ένας πολύ έτσι πιστός σύζυγος, πολύ καλός οικογενειάρχης, πολύ καλός πατέρας τριών παιδιών, πολύ καλός παππούς, 6 εγγονιών, Μα άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δηλαδή. Μ' αρέσει το ωραίο φίλο. Είμαι άντρας. Το ξέρουμε, τους αρέσει δηλαδή, πάρα πολύ. Δεν παίζεται, ας πούμε. Και ό,τι είναι ωραίο, όχι μόνο στη γυναίκα, αλλά και στον άντρα και γενικά στη φύση. Δηλαδή το όμορφο, το αισθητικά όμορφο, θα το σχολιάσω. Δηλαδή, σήμερα, εσύ αυτή τη στιγμή, είσαι πολύ όμορφη. Πολύ ωραία. Και θα σου το πω. Δηλαδή, ή θα σου το πω, ναι, θα σου το πω. Ναι, μου το είπες και εκτός αέρα, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αλλά αν δω κάτι που δεν μ' αρέσει, αν, ας πούμε, προσέξω κάποια κιλά παραπάνω, θα σου πω, ναι, μα εκείνο πρέπει να το χάσεις. Μου είπες ότι αδυνάτησα, Κώστα μου. Ακριβώς. Σε αδυνάτησες, σε σχέση με πριν ένα χρόνο, ας πούμε. Λοιπόν, και το ίδιο κάνω σε όλες, και στη γυναίκα μου και στις φίλες μου και σε αυτά. Δηλαδή, έχω ένα κριτικό μάτι. Και γι' αυτό είπα τον Παρθένο στην αρχή. Ο Παρθένος θα κάτσει, θα σου πει τα πάντα. Είναι σχολαστικός. Πολλές φορές γίνεται και βαρετός με τους άλλους ή με τους ανθρώπους του. Γιατί είναι τόσο ακριβής και τόσο σαφής σε τέτοια πράγματα. Αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσουν οι γυναίκες, οι όμορφες γυναίκες. Καμιά φορά η γυναίκα μου λέει: καλά, είναι λίγο άσχημη. Λέω, ας μην ήταν άσχημη, δεν τη σχολιάζω. Αλλά μ' αρέσουν οι γυναίκες οι οποίες ξέρουν να ντύνονται, ξέρουν να συμπεριφέρονται, ξέρουν να μιλάνε. Πώς αντιμετωπίζουν εσένα οι γυναίκες και πώς έχουν αντιμετωπίσει τόσα χρόνια? Έχει γίνει κάτι καμιά φορά έτσι που το θυμάσαι έντονα από μια γυναίκα, από μια θαυμάστρια? Κανένα ευτράπελο, κανένα ωραίο? Κοίταξε, έγιναν διάφορα, αλλά δεν. Δηλαδή, με την έννοια. Όντως ευτράπελα, όπως τα λες εσύ. Και που τύχαν να παρεξηγηθούμε κιόλας. Αλλά νομίζω δεν είναι μόνο σε μένα που έχουν τύχει, τύχαν σε όλους. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που έχουν έμμονες ιδέες, που παίρνουν τηλέφωνα και κατηγορούν. Παίρνουν μέχρι τη γυναίκα μου τηλέφωνο, ας πούμε. Η γυναίκα σου ζηλεύει? Κοίταξε, δεν ζηλεύει η γυναίκα. Αλλά από την άλλη ενοχλείται άμα ο άλλος παίρνει, ας πούμε, τηλέφωνα και λέει, ξέρεις, εγώ θέλω τον άντρα σου και αυτά και λοιπά, ή ο Κώστας μ' αγαπάει εμένα και τέτοια αυτά και λοιπά. Δηλαδή, και υπάρχουν
ξέρεις, οι τρελοί είμαι στη ζωή μας. Το ξέρω, το ξέρω. Και καμιά φορά χωρίς να, χωρίς να κάνουμε και τίποτα, έτσι. Όχι, και μετά άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Να μην σου βγει το όνομα νερομενής στην Κύπρο. Ευκαιρία το όνομα του θεριστή. Όχι, αλλά νομίζω ξεκάθαρο και στον κόσμο ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, δόξα σοι ο Θεός. Και τώρα είμαι σε θέση να το πω. Υπήρξα καλός οικογενειάρχης, μεγάλωσα τα παιδιά μου. Το ξέρουμε. Και δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα για σένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από την άλλη, ήξερε ο κόσμος και το έλεγα δημόσια ότι μ' αρέσουν οι γυναίκες. Με αρέσουν οι γυναίκες, όχι με την παρεξηγημένη έννοια. Είμαι άντρας. Θαυμάζεις το ωραίο φίλο, τέλος πάντων. Άμα δεν θαυμάζω το ωραίο φίλο, θα μπορούσε να ήμουν κάτι μεταξύ. Αλλά δεν είμαι. Είμαι καθαρόαιμος άντρας. Με τα εγγόνια σου, πώς είσαι σαν παππούς, Σαν είσαι χαζό παππούς που λέμε. Σαν το δηλαδή. Δεν ήμουν έτσι με τους γιούδες μου. Ενώ με τα εγγόνια μου με κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Τι τους κάνεις, δηλαδή, τους κάνεις τα χατήρια όλα. Κοίταξε, άμα αρχίσει η Μαργαρίτα, η εγγονή μου, η 17χρονη τώρα, παππούλη, θα με πάρεις ή θα με φέρεις ή θα με αυτό, το ένα το άλλο, θα της μπορώ από όχι. Πώς είναι το πιο μικρό εγγόνη? Το πιο μικρό εγγόνη είναι τώρα 4. Ου, Παναγία μου, τι ωραία. Και χαρά Θεού, Ναι, ναι. 4 και 6. Τα παιδιά του Τόνι είναι τα μικρότερα. Mm-hmm. Μετά είναι ο... Του Αλέξη. Του Νικόλα, που είναι 10, 12 και 17. Και μετά του Αλέξη, ο Κωνσταντίνος, που είναι παρά 3 μήνες 17 κι αυτός. Ωραία, αφού μας ανάφερες και τον Αλέξη, πάμε να ακούσουμε και το γιο στον Αλέξη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξη μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι, εσύ? Είναι εκεί τα εγγόνια? Όχι. Έχουν σχολείο τα παιδιά, είναι στο σχολείο. Ναι. Αλέξη μου, πώς ήταν σαν πατέρας ο Κώστας? Απέσιος. Ήταν ο χειρότερος πατέρας που θα μπορούσε κανένας να έχει στη ζωή του. Δεν μας πρόσφερε τίποτα, τίποτα. Ευτυχώς που βγαίνω σε μια εκπομπή να τα πω όλα, να τα πω όλα. Αυτός ο άνθρωπος από παιδιά δεν μας έδωσε τίποτα απολύτως, ούτε μόρφωση, ούτε αρχές, ούτε χιούμορ. Αυτό δεν μπορώ, ποτέ να του το συγχωρέσω. Πες τα όλα. Αν πάει για Όσκαρ, ναι, δυστυχώς, ναι. Αν ήμουν καλύτερος, νομίζω, να το παίρνα. Ήταν αυστηρός πατέρας? Όχι, καθόλου. Ήταν αυστηρός όσον αφορά το... θυμούμε, μια φορά μας το είπε και μια φορά έφαγα χαστούκι από τον πατέρα μου. Και ήταν μια φορά όταν, θυμούμαι, κάπως παραφέρθηκα, δεν μίλησα σωστά, δεν έδειξα τον πρέπον σεβασμό προς μεγαλύτερό μου. Μάλιστα εξειδήμασα εδώ στα κυπριακά, κάτι έτσι. Ναι. Και θυμούμαι ένα χαστούκι και θυμούμαι τότε που μου είπε πάντα όταν μιλάς σε μεγαλύτερο σου πρώτα θα το σέβεσαι και πάντα θα μιλάς στον πληθυντικό. Ήταν όμως... δυνατό χαστούκι? Εντάξει. Γιατί το έχει λίγο το χέρι, είναι δυνατό χέρι. Ήταν δυνατό χαστούκι, βέβαια. Εντάξει, με εμένα μπορεί να μου φάνηκε δυνατό, διότι ήμουν μικρός, αλλά περισσότερο που ντροπή. Διότι που την ντροπή τις παραπάνω φορές που μας πονεί παραπάνω το χαστούκι. Διότι ξέρουμε ότι μας αξίζει. Αλλά ήταν η μοναδική φορά που σήκωσε χέρι, πάτησε οποιοδήποτε. Ήταν και το χαστούκι, αλλά όμως έμεινε μου στο νου, διότι ποτέ μου δεν ξαναμίλησα κάποιου μεγαλύτερου μου στον ελληνικό ή χωρίς σεβασμό. Και αλήθεια είναι ότι πλέον τις μέρες μας, δεν ξέρω, όσο και λιγότερο το βλέπω το πράγμα του, το θέμα του σεβασμού των νεαρωτέροντος τους μεγαλύτερους τους. Πώς θυμάσαι έτσι τα παιδικά σου χρόνια μέσα στο σπίτι με τον πατέρα και τη μητέρα, με την οικογένεια? Κοίταξε, αν είμαι ειλικρινής, ο πατέρας μου δούλευε συνέχεια. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι τον θυμούμαι και πάρα πολλά εντονά. Παραπάνω τα καλοκαίρια, όταν εγώ είχα και την τύχη
μικρός να μεγαλώνω μέσα στο ΘΟΚ, οπότε να μεγαλώνω μέσα στο θέατρο μαζί του, να πιένω μαζί του στις παραστάσεις, είτε στην Επίδαυρον, είτε στους Δελφούς. Και γενικά στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο να παίζω μαζί του στο θέατρο, σαν μικρά ρολάκια βεβαίως το παιδάκι. Αλλά επειδή με ενδιέφερε πάρα πολύ το θέατρο και ήθελα να γίνω ηθοποιός κι εγώ, ακολουθούσα τον. Οπότε έτσι στιγμές είχαμε πολλές μαζί, αλλά στη δουλειά. Δηλαδή θυμούμε πολλά έντονα κιόλας στιγμές να πιένουμε στη θάλασσα στο, την εποχή όταν ήμουν γύρω στα 10-11 χρονών και να πιένουμε με άλλους ηθοποιούς στη θάλασσα Σαλαμίνα μετά, ναι όλα τούτα στο μυαλό μου πολλά έντονα στο σπίτι ιδιαίτερα δεν μπορώ να πω ότι θυμούμε ιδιαίτερες διότι ο βάζ μου περισσότερο στο σπίτι έρχεται να ξεκουραστεί το μεσημέρι να δημιουργήσει μια νόρα και μετά πρόγραμμα και να πάει πίσω και να πάει πίσω και έρχεται μετά αργά οπότε λιούμασταν πλέον. Οπότε στο σπίτι περισσότερο είναι με τα αδέρφια μου, με τους δύο αδερφούς μου ναι, και με η μάνα μου προσπαθούν να, να τα βγάλει πέρα. Τι θαυμάζεις πάρα πολύ στον πατέρα σου? Θαυμάζω το ταλέντο του και το χιούμορ του, βεβαίως. Και το γεγονός ότι μπορεί και κάνει αυτοκριτική και έχει ένα σαρκασμό για τον ίδιο του τον εαυτόν, το οποίο με μετέδωσε και σε εμάς και νομίζω ότι το έχουμε όλοι. Το χιούμορ και των αυτοσαρκασμών πλέον. Και το μαύρο χιούμορ. Αλέξη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αλέξη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια για εσείς, άνθρωποι. Γεια σου, Αλέξη μου, γεια σου. Κοίταξε, κάτι που μας το έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι και το μάθαμε, γνώθησε αυτόν. Δηλαδή, κάποια στιγμή, νομίζω αυτό πρέπει να το πούμε και να το ακούσουν και οι πολιτικοί μας. Και οι θύνοντες, ότι πρέπει να γίνεται πάντοτε αυτοκριτική, να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Επομένως, κανείς δεν είναι τέλειος. Και πρώτος ο εαυτός μας. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι και πάλι από τον πατέρα μου και εγώ το έμαθα αυτό. Ήταν δάσκαλος ο πατέρας μου και εκείνος έτσι αυστηρός και με τη δική του αυτοκριτική. Γι' αυτό δεν έγινε ποτέ το επιθεωρητής. Γιατί έκριναν ακόμα και τους επιθεωρητές του τότε τους δάσκαλους. Λοιπόν, επομένως πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε ότι όχι, εδώ έχει δίκιο ο τάδε και δεν έχουμε δίκιο εμείς. Να μην σκεφτόμαστε το προσωπικό μας συμφέροντα αυτά κλπ. Εγώ έχω φύγει από δουλειές χωρίς να σκεφτώ καθόλου το οικονομικό, τα λεφτά που θα έχανε. Και έχω χάσει φοβερά λεφτά αποχωρώντας από κάτι απλούστατα γιατί κατά την άποψή μου δεν έγινε του σωστά η δουλειά. Θέλω να σου πω, το γνώθησε αυτόν είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Εσύ όμως τώρα πώς αντιμετωπίζεις όλα αυτά τα προβλήματα που περνά ο κόσμος, που σίγουρα μπορεί να περνά και η οικογένειά σου, έτσι. Πώς αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες, όλες αυτές, την οικονομική κρίση που υπάρχει? Κοίταξε, όπως επειδή συμβουλεύω όλους τον κόσμο να, νοικοκυρευτεί, προσπαθούμε να νοικοκυρευτούμε κι εμείς, απαντώντας σαν οικογένεια. Όσον αφορά γενικά το κράτος μας και τους πολιτικούς μας, θα πω με τα, έτσι και με δυσκολία να το λέω, ότι δεν βάζουμε μυαλό. Δηλαδή, παρελθοντολογούμε συνέχεια και δεν βλέπουμε μπροστά. Δηλαδή, τους βλέπεις και κάθονται και ψάχνουν ο ένας τον άλλον γιατί έγινε στο παρελθόν. Να κατηγορήσουν ένας τον άλλον. Να μην ξεχνάμε το παρελθόν, αλλά να διδασκόμεθα από το παρελθόν. Και δεν διδασκόμεθα από το παρελθόν. Και κάνουμε συνέχεια τα ίδια λάθη. Συνέχεια τα ίδια λάθη. Επίσης, δεν μπορεί ξαφνικά ένας πολιτικός, ο οποίος είναι δικηγόρος, να μετατρέπεται και σε οικονομολόγο. Π.χ. τώρα λέω. Δηλαδή, επειδή είσαι βουλευτής εκεί πέρα, αν είσαι βουλευτής, δεν σημαίνει ότι τα ξέρεις όλα, πρώτον. Και δεύτερον, ποιος έβαλε βουλευτής? Εγώ και εσύ. Επομένως, η δουλειά σου εκεί πέρα είναι να φροντίζεις για τα συμφέροντά μου. Για καλώς νοούμενα συμφέροντά μου. Όχι για τα καλώς νοούμενα συμφέροντά σου. Έτσι. Και ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών, δυστυχώς,
Θες νεράκι κόλλησες. Να σου φέρουμε νεράκι? Όχι, όχι. Λίγο νεράκι, όχι, παιδιά. Όχι, εντάξει, παιδιά, να μην το κάνουμε. Να σε λίγο να φράξεις ένα μπουλαντ. Ναι, είναι, δηλαδή... Είναι απαράδεκτη, κατάσταση που επικράτει πραγματικά. Ξαφνικά, ας πούμε, τα πράγματα κάπου... Ξεφύγει. Και το ευχάριστο για μένα είναι ότι άρχισε ο πολίτης και υποψιάζεται πλέον. Δηλαδή, μετατραπήκαμε από αρνιά σε λίγο πιο ανεπτυγμένα, ίσως σε ελαφίνες, ίσως σε ελάφια, ίσως σε γάτους. Να πω. Δηλαδή αρχίσαμε και υποψιαζόμαστε. Δηλαδή δεν πιστεύω όταν μου λέει αυτή τη στιγμή το Α και να μην δώσω παραδείγματα, γίνονται πολλά αυτή τη στιγμή. Αρχίζω και υποψιάζομαι για να μου το λέει ή για να συμφωνούν όλοι μαζί, παραδείγματος χάρη σε κάτι, σημαίνει κάποιο λάκκο έχει φάβα. Mm-hmm. Πριν 10-15 χρόνια δεν το υποψιαζόμουν αυτόν. Ο πολίτης, όχι μόνο εγώ, ο πολίτης. Τώρα. Βλέπεις ότι συνέχεια βγαίνουν συμφέροντα από κάτω, τα οποία πριν 10 χρόνια δεν τα υποψιαζόμαστε καν. Και αρχίζεις και λες τώρα γιατί το λέει αυτό. Ή πολλές φορές λέει ο ένας πολιτικός ενάντια στον άλλον απλώς, βάλει μέσα στο μυαλό, απλώς για να του κάνει κακό και όχι γιατί είναι για το, αποκαλύπτει. Να ξεκινήσει να σκέφτεται και να υποψιάζει και να καταλαβαίνει. Αυτό είναι το υγιές, ότι άρχισε ο πολίτης να σκέφτεται και να μην ακολουθεί με παροπίδες το Α κόμμα ή το Β κόμμα ή το Γ κόμμα. Αρχίζει πλέον και αν περάσει και το όνειρο το δικό μου, η οριζόντια ψηφοφορία, θα είμαστε... Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί θα κλείσουμε μαζί σήμερα. Ναι. Μαζί θα κλείσουμε και θα έρθω και δίπλα σου στο τέλος μετά. Okay, okay. Γιατί ξέρω ότι θέλεις να έρθω δίπλα σου και θα έρθω μετά. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για το καφενείο, ναι, για το comeback το μεγάλο που έχει γίνει τώρα. Ναι, ναι. Και να πεις και το νεράκι σου. Okay. Πάμε διαφημίσεις. Να έρθει και ο γιατρός. Να έρθει και ο γιατρός. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω ξανά με Κώστα Δημητρίου. Πάμε. Επιστρέψαμε και φέραμε και νεράκι στον Κώστα μας. Το γιατρό το φέραμε ακόμα σε λίγο, Κώστα μου. Ούτε νοσοκόμα όμως. Νοσοκόμα, ναι. Ζήτησες νοσοκόμα, είναι η αλήθεια. Ναι. Εγώ τώρα θέλω έτσι, πριν κλείσουμε κιόλας, να πούμε και για την συνεργασία σου τώρα που έχεις. Στο ΡΙΚ 1 που προβάλλεται το καφενείο. Το μεγάλο comeback μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω αν μεγάλο comeback. Είναι ένα μεγάλο comeback. Και το καφενείο είναι μια πολύ πετυχημένη σειρά. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Μιλάμε για πάνω των 400 επεισοδίων. Ξεκίνησε από το ΡΙΚ, κατέληξε στο Αντένα, μετά στο Μέγα. Ναι, προβάλλεται από το ΡΙΚ κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 παρατέταρτο. Είμαι από τους παλαιότερους εγώ και ο Σταύρος και εμφανίζονται και... Κύριος Μίκης. Ναι, κάνω πάλι τον Μίκη τον Θεοχαρίδη 15 χρόνια αργότερα, ας πούμε, τέλος πάντων. Και ο Σταύρος με γκρίζο μαλλί. Και κατά καιρούς έχουμε συνεργασίες με διάφορους που είχαν και παλιά με τον Σπύρο του Σταυρινίδη. Ναι, ναι. Και ο Πουλαΐδης, ο Ευτύχιος έχει έρθει, ο Σόδος ο Φιλιππίδης, η Όλγα η Ποταμίτου που θα την έχουμε την άλλη εβδομάδα. Πολύ ωραία. Σε σενάριο, Πάρη Αριστίδη, έτσι. Πάντοτε το σενάριο του Πάρη του Αριστίδη. Και παραγωγή είναι του Πάρη του Αριστίδη. Δεν είναι παραγωγή του Ρίκη, είναι παραγωγή του Πάρη του Αριστίδη. Και σκηνοθεσία. Ο Έλμος ο Νεοκλέος. Ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης, Έλμος Νεοκλέος. Καλημέρα, Έλμο. Καλημέρα, Γιώτα μου. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, έκπληξη σήμερα. Τι κάνεις, Έλμο μου, πώς είσαι? Είμαστε πολύ καλά και απολαμβάνουμε τον Κώστα μας στα γυρίσματα κάθε εβδομάδα. Ωραία. Στον πήραμε από τα γυρίσματα σήμερα? Όχι, δεν έχετε γύρισμα σήμερα. Όχι, χθες. Όχι, είχαμε χθες και προχθές. Ναι. Ωραία. Πώς είναι ο Κώστας μας εκεί στα γυρίσματα με αυτό το comeback στο καφενείο? Μούρμουρος. Για να χρησιμοποιήσω τον όρο του σεναρίου του Πάρη, είναι ένας αρχοντάνθρωπος. Αυτή, ωραία. Είναι ένας τεράστιος ηθοποιός, ένας μεγάλος άνθρωπος ο Κώστας, ο οποίος φτιάχνει το καφενείο. Αν δεν ήταν ο Κώστας, δεν θα υπήρχε καφενείο όπως το ξέρουμε σήμερα, τουλάχιστον. Μπορεί να υπήρχε με άλλη μορφή.
εξαιρετικός ηθοποιός, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός σκηνοθέτης, ο οποίος με βοηθά πάρα πολύ στα γυρίσματα. Πρέπει να το αναφέρω αυτό καθημερινά, με την τεράστια του εμπειρία. Και νομίζω κάνουμε έναν αρκετά καλό αποτέλεσμα, το οποίο απολαμβάνει ο κόσμος. Η ουσία είναι να χαμογελάσει ο θεατής όταν βλέπει μια ευχάριστη κομική σειρά. Εάν καταφέρουμε να κάνουμε τον θεατή να χαμογελάσει, έχουμε πετύχει. Και νομίζω το κάνουμε. Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι δεχόμεθα πάρα πολλές ωραίες αντιδράσεις από το απλό κοινό, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, και το κοινό μεγαλώνει ως που πάει. Δηλαδή, ίσως επειδή προβάλλεται Σαββατοκυριακό, πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να το πάρει χαπάρι. Ναι, αλλά ναι. Ο ένας λέει στον άλλο τώρα, όπως με ρωτάς εμένα και σου είπα, το είδε και οι θεατές. Μα είδε στο καφέ, ήταν καλά, είχε χάσει. Πότε παίζετε, Σάββατο, ναι, Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί οφείλω να πω, διακόπτω και τον Έλμον τώρα, ότι δεν μας καλύπτουν τα μύτια, δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι πραγματικότητα, όντως. Δεν παίρνουμε καμία προβολή στα περιοδικά, σχεδόν μηδέν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Θέμα δημοσίων σχέσεων του ΕΕ και θέμα των περιοδικών οι οποίοι παίρνουν το υλικό και δεν το πόνουν. Και είναι και ένας σημαντικός παράγοντας, έτσι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλλουν αυτές τις πολύ ωραίες παραγωγές που γίνονται. Για να μαθαίνει και ο κόσμος, ρε παιδί μου, ότι πραγματικά αυτό που λέει και ο Κώστας. Ναι. Δηλαδή, πώς θα μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η πολύ πετυχημένη σειρά και είναι πίσω τώρα στις τηλεοπτικές μας. Το ευχάριστο είναι που λέμε και είναι και η καλύτερη διαφήμιση, το από στόμα σε στόμα. Δηλαδή, ανεβαίνει το καφενείο λόγω του ότι ο ένας θεατής λέει στον άλλο. Ναι, ναι. Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση, έχω να σου πω. Φαντάζεσαι, αν είχαμε και την αυτή και τη βοήθεια από τα μέσα, έτσι, θα ήταν. Αλλά τελευταίος, Γιώτα μου, ξεκινήσαμε να στέλνουμε στα περιοδικά εβδομαδιαίες περιλήψεις και φωτογραφίες για να τους βοηθήσουμε να μην τα ψάχνουν μόνοι τους. Και δυστυχώς, νομίζω, έναν έντυπο δημοσίευσε κάτι. Δηλαδή, οι υπόλοιποι δεν ασχολούνται. Καταλαβαίνω. Πώς είναι τώρα το κλίμα στα γυρίσματα με τον Κώστα? Γελάτε με τον Κώστα, γελάτε, γιατί είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά που με το χιούμορ του, με το γέλιο του, με το χαμόγελό του, με τα πειράγματα του. Οπωσδήποτε και γελούμε, ειδικά στις δοκιμές και με τις εξαιρετικές προσθήκες που κάνει ο ίδιος στο σενάριο, το οποίο το ανεβάζει κατά 100%. Το έχει αυτό το ταλέντο Κώστας πάρα πολύ. Μου έτυχε να διακόψουμε γύρισμα, διότι εγώ έβαλα τα γέλια την ώρα του γυρίσματος, δεν άντεξα. Καλά, αυτό έχει γίνει, άσε, πολλές φορές. Ναι. Ευτράπελα έχετε, ευτράπελα. Ευτράπελα κάποτε έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή πίεση χρόνου για να τελειώσουν οι κινηματογραφίες στην ώρα τους κάθε εβδομάδα. Οπότε πάμε σε ρίδι, δηλαδή μια σκηνή τους από την άλλη. Εντάξει, συμβαίνουν τα όμορφα και τα ευχάριστα στα λαθάκια που γίνονται. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε σοβαρά ευτράπελα καταγραμμένα για να τα προβάλλουμε κιόλας όπως κάνουν κάποιες άλλες σειρές. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το πράγμα. Ο θεατής νομίζω δεν θέλει να ασχολείται με το τι τραβούμε εμείς πίσω από τις κάμερες. Θέλει να βλέπει ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι είναι, όπως τα λες, Έλμα μου. Τι θαυμάζεις πάρα πολύ στον Κώστα, στα τόσα χρόνια έτσι πορείας του και η συνεργασίας, και έχετε συνεργαστεί πάρα πολύ. Τι θαυμάζεις πάρα πολύ? Πέραν του τεράστιου ταλέντου και σαν ηθοποιός, υποκριτική του δηλαδή, είναι απίστευτη, αλλά και σαν σκηνοθέτης, οφείλω να πω ότι θαυμάζω την τεράστια υπομονή και αντοχή μετά από τόσα χρόνια να ασχολείται μαζί μας και να μας βοηθά να κάνουμε τις σειρές. Είναι μεγάλη πρόκληση. Πολύ ωραία. Έλμο μου, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τον αγαπημένο μας Κώστα. Σε ευχαριστώ, Έλμο μου, να σε κατάβρε. Και θα ήθελα να πω πριν να κλείσω ότι και εκ μέρους του Μάριου του Αριστίδη θέλω να πω μεγάλη ευχαριστία, ο οποίος δυστυχώς αδυνατεί να βγει στο τηλέφωνο από ό,τι ενημερώθηκα. Ναι. Και μου ζήτησε να πω δύο λόγια εκ μέρους του. Βεβαίως, να τα ακούσουμε. Αγαπά και εκτιμά ιδιαίτερα τον Κώστα. Και φυσικά ήταν ο πρώτος τον οποίο τρέξαμε και οι δύο μαζί για να ξαναστήσουμε το καφενείο. Ναι.
Χωρίς τον Κώστα καφενείο δεν. Βέβαια, και ήθελα να το πω αυτό και λυπάται που δεν μπορεί να βγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο καφενείο μας. Καλή συνέχεια. Καλά να περνάτε. Και οι δημοσιογράφοι τώρα που ακούσανε ότι δεν στηρίζουν το καφενείο, να ξεκινήσουν, είναι καιρός να ξεκινήσουν να το στηρίζουν. Γιατί είναι μια πολύ πετυχημένη σειρά. Πραγματικά και είναι πολύ ωραία έτσι να την παρακολουθούμε αυτή τη σειρά. Μια και το στηρίζει ο κόσμος, ρε παιδί μου, το στηρίξει και η... Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Καλή συνέχεια, Αλμό μου. Ευχαριστώ για τα μάθη, καλά, γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου. Έτσι, κάνατε και το παραπονάκι σας, δεν το ξέραμε εμείς. Μα και θέμα παραπονού, θέμα απορίας. Γιατί. Απορώ, είναι δυνατόν, ας πούμε, μια σειρά, η οποία, εντάξει, μπορεί να έχουν τις γνώμες τους γιατί, ότι δεν έπρεπε να επανέλθει, ίσως μερικοί κλπ. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι ένα θέαμα, είναι μια σειρά που προβάλλεται, που τη βλέπει ένας μεγάλος αριθμός κόσμου, οφείλεις να το καλύψεις. Ανεξάρτητα αν σου αρέσει ή αν δεν σου αρέσει προσωπικά. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα δηλαδή, θεατρικά και σκηνοθετικά, είναι κάτι που δεν έκανες και θα ήθελες να το κάνεις πάρα πολύ? Μα κοίταξε ο άνθρωπος... Έχεις κάνει πάρα πολλά, πάρα πολλές δουλειές, εξαιρετικές δουλειές. Ο δημιουργικός άνθρωπος, πιστεύω, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, είναι αχόρταγος. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα... Πώς το τραγούδι σου το ζήτησες και η παραγωγούλα μέσα σου το έβαλε. Κάνεις το σαλάθι. Πες μας, Κώστα μου. Που λες... δεν ικανοποιείσαι ποτέ. Πάντα θέλεις να κάνεις κάτι. Θέλω ακόμα να κάνω ακόμα μια ταινία, ας πούμε. Την ετοιμάζω, τη γράφω, αυτά κλπ. Τώρα κατά πόσο ήρθαν οι συνθήκες τέτοιες τώρα, η οικονομική κρίση. Δεν ξοδεύει κανείς ένα εκατομμύριο πλέον, μίνιμουμ δηλαδή, για να κάνει μια ταινία σε αυτή την εποχή. Για να την παίξει στους κινηματογράφους και να εισπράξει 20.000 ευρώ. Να καταλαβαίνεις, επομένως γίνεται άπιαστο όνειρο. Αλλά το όνειρο είναι εκεί, υπάρχει. Άστο, να υπάρχει. Δηλαδή, δεν το αφήνω να πω ότι δεν γίνεται ή να με πιάσει η κατάθλιψη και αυτά. Όχι. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο και με το θέατρο. Μόλις τελείωσα πριν 6 μήνες, ούτε καν 6 μήνες, το Μιας Πεντάρας Νιάτας στο θέατρο Λέξη, όπου το σκηνοθετούσα και πρωταγωνιστούσα. Προηγουμένως ήταν η Επιθεώρηση. Λογαριάζομαι να κάνουμε κάτι το καλοκαίρι. Δεν έχουμε αποφασίσει τι ακόμα. Εν τω μεταξύ, συνεχίζω με το καφενείο. Και δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, την υγειά μας. Την υγειά μας. Πόσο δύσκολο είναι να σκηνοθετείς τον εαυτό σου? Από τα πιο δύσκολα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό αποφεύγω πια να. Το έκανα παλαιότερα, με ανάγκαζε ο Θόκ, δηλαδή μου λέει, για οικονομία, να σκηνοθετείς και να παίζεις κιόλας. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, Κώστα μου? Κοίταξε. Όταν σου είπα προηγουμένως το για το γνώθεις αυτόν, γνωρίζω και τα πλεονεκτήματα που έχω και τα προτερήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα μου. Είμαι πολύ καλός να σε βλέπω εσένα και να σε κρίνω και να σου πω πώς να κινηθείς, πώς να παίξεις. Δεν μπορώ όμως τον εγώ όταν παίζω και δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου όμως. Ξέρω ότι το ένστικτο μου που θα με οδηγήσει εκεί κλπ. Αλλά θέλω πάντοτε το τρίτο μάτι. Να μου πει αυτό, είσαι αργός εδώ. Είσαι λίγο πιο γρήγορος. Μη σηκώσεις το χέρι πάνω, φαίνεται άσχημα ή σου καλύπτει το πρόσωπο. Ή τέτοια πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχει ο άλλος, ο σκηνοθέτης. Έτσι. Αυτά τα βλέπουμε μόνο από το. Τα βλέπουμε δηλαδή, μόνο λέει ένα σκηνοθέτης, ο Έλμος ότι τον βοηθώ. Δεν ασχολούμαι με τη δουλειά του τόσο, αλλά περισσότερο με τους συμπαίχτες μου. Εκεί τον βοηθώ, τον Έλμο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ασχολούμαι με το πώς θα στηθεί η κάμερα, τι αν είναι ο άξονας και τέτοια και αυτά κυρίως. Αλλά τους νέους ανθρώπους που είναι μαζί μας τώρα, που είναι σε εισαγωγικά πρωτάριδες. Πώς τους βλέπεις τους νέους ανθρώπους? Ακριβώς, προσπαθώ να τους βοηθήσω. Και μάλιστα τους το έχω εξηγήσει. Τους λέω, παιδιά, θα σας λέω, μπορεί να είμαι και δεικτικός πολλές φορές. Να ακούγεται λίγο ότι έτσι είναι το ύφος μου. Αυτό είναι πολύ καλό όμως. Μην με παρεξηγήσετε, αλλά μόλις τον ακούσω, ας πούμε, να τονίσει λάθος ή αυτό που λέει να μην βγάζω νόημα, θα τον σταματήσω. Και πολλές φορές ευνηδιάζω και τον Έλμο. Λέω, παιδιά, σταματάτε γιατί είναι λάθος. Καταλάβεις. Χρησιμοποιώ αυτή την εμπειρία μου. Δεν είναι τόσο σκηνοθετική. Είναι μάλλον ερμηνευτική ερμηνεία που έχω ή πείρα που με τόσα χρόνια. Ξέρω ότι αυτό πρέπει να δοθεί με έμφαση, αυτό με λιγότερη έμφαση. Αυτό πρέπει να το προφέρεις
να το φραζάρεις που λέμε, δηλαδή να το ανοίξεις για να το πιάσει ο κόσμος, και τα παιδιά με τη λιγότερη εμπειρία, καμία σχέση με το ταλέντο, απλώς η εμπειρία τους λείπει. Έτσι. Βοηθάω εκεί πέρα και βοηθώντας και με κρατάει και εμένα εκεί, απίκο. Είμαι σε εκεί. Γρήγορση, εκεί σε γρήγορση. Πολύ. Όταν τελειώσουμε 5-6 ώρα και πάω σπίτι, δεν σηκώνομαι από την καρέκλα. Θέλω τουλάχιστον 1-2 ώρες να συνέλθω. Διότι είμαι, η αδρεναλίνη μου δουλεύει ένα δεκάωρο συνέχεια. Τι σου αρέσει περισσότερο, να σκηνοθετείς ή να παίζεις? Τώρα σου βάλα δύσκολα. Τελευταία ερώτηση. Όχι, με έχουν ξαναρωτήσει. Η σκηνοθεσία είναι εντελώς άλλο πράγμα. Εμένα με αρέσει η σκηνοθεσία στον κινηματογράφο, αυτό που έχω ειδικευτεί κιόλας, και στο θέατρο φυσικά. Αλλά στο θέατρο είσαι πιο άνετος. Mm-hmm. Είσαι πιο άνετος με την έννοια ότι έχεις τις μέρες σου, έχεις τα αυτά σου να το κάνεις, να το σκεφτείς κλπ. Στον κινηματογράφο υπάρχει μεν η προετοιμασία όλη, αλλά όλη εκεί πέρα είναι το κάδρο σου. Είναι πώς θα το φτιάξεις κλπ. Επομένως απολαμβάνω. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να σου πω ότι προτιμώ καλύτερα. Αν ήμουν στην Αμερική δεν θα έπαιζα, θα σκηνοθετούσα. Mm. Εδώ πέρα μια φορά κάθε 2-3 χρόνια που σου κάνει να κάνεις ταινία, mm-hmm. δεν ζεις με αυτό. Επομένως, αυτό που με ικανοποιεί και με κάνει σε να ζω καλύτερα είναι το να παίζεις. Σαν ηθοποιός. Να έρθω δίπλα σου, να κλείσουμε μαζί. Για όνομα του Θεού. Πάμε να δίπλα πούμε... στον Κώστα μας εδώ, τον αγαπημένο μας. Θα κλείσουμε μαζί. Θα σε φιλήσω. Έλα. Να σε καλά. Να κάτσουμε εδώ μαζί. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για ό,τι μου έχεις προσφέρει. Έτσι. Πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί για το να βρίσκομαι εγώ εδώ σήμερα σε αυτή την εκπομπή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε σένα. Μου έχεις δώσει πολλά έτσι στα πρώτα μου βήματα, όχι μόνο οδηγίες και συμβουλές, πολλή θετικότητα, πολλή στήριξη και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήσουν και εσύ, ήταν μου δεχτική, δηλαδή είχες όλη τη διάθεση να μάθεις, να προχωρήσεις και λοιπά. Είχες αυτό που λέμε που χρειάζεται την ορμή για να πάει πιο μπροστά. Επομένως, δεν έριχνα πέτρες στους τοίχους. Σε ευχαριστώ. Θα σε αφήσω εσένα να κλείσεις στους τηλεθεατές μας. Θα κλείσεις εσύ την όμορφη μέρα σήμερα. Εγώ θα αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε αύριο στις 8.30 το πρωί. Καλή συνέχεια. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, το ξέρετε. Αλλά θα κλείσω ο Κώστας ο Δημητρίου σήμερα την όμορφη μέρα. Πάμε να κλείσουμε. Λοιπόν, γεια σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Ελπίζω να δείτε τη Γιώτα και αύριο το πρωί. Από μένα, γεια σας. Και από σένα, γεια σας. Γεια σας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.